Καλώς ήρθατε στην ακόμα η Ask and Watch, το 8ο σειρά, την δυνατότητα που δίνει η εφαρμογή του iSyriza στα mail της πλατφόρμας να θέσουν τις ερωτήσεις τους για τα θέματα που τους αφορούν και από αυτές να επιλεγούν οι δημοφιλέστερες. Σήμερα είναι μαζί μας η Βουλευτής Επικρατείας και πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, η Έφη Αξιόγλου. Χαίρετε. Καλησπέρα. Και ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς για να απαντήσουν στις ερωτήσεις που εσείς έχετε θέσει και εσείς έχετε επιλέξει που θέλετε να ακούσετε. Καλησπέρα και στους δύο σας. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε άμεσα, καθώς έτσι και αλλιώς το ενδιαφέρον είναι μεγάλο, αφού παρουσιάστηκε και το σχέδιο, η προτάση του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία και την εργασία για την επόμενη μέρα μετά την πανδημία. Οπότε είναι και ευκαιρία να κάνουμε και πιο συγκεκριμένα έτσι πενταράκια. Τα βασικά σημεία που φαίνεται ότι ενδιαφέρουν πάρα πολύ και τους πολίτες. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη ερώτηση για την κυρία Αξιόγλου. Υπάρχει οικονομική δυνατότητα να καλύψει εξ ολοκλήρου το κράτος τους χαμένους μισθούς, τις φορές κτλ., όπως κάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες για όλη τη διάρκεια της κρίσης, ή είναι ένα ουτοπικό σενάριο για εμάς? Το ότι δεν το εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι πολιτική επιλογή, οικονομική αδυναμία και σε ποιο βαθμό? Παρουσιάσαμε με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ εχθές και όλα σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης που είναι προδιαγεγραμμένη μάλλον για την περίοδο μετά το τέλος της υγειονομικής κρίσης. Το σχέδιο αυτό είναι απολύτως κοστολογημένο και περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα μέτρα τα οποία καλύπτουν κατά την άποψή μας αυτή τη στιγμή τις οξείες ανάγκες και της κοινωνίας και της οικονομίας και της αγοράς και είναι σε βάθος εξαμήνου το σχέδιο αυτό, διότι η άποψή μας είναι ότι όταν έχεις προδιαγεγραμμένη μία κρίση και μία οικονομική κρίση δηλαδή και μία ύφεση, κανείς πρέπει να δρά εκ των προτέρων, εμπρός στο βάρος και να εφαρμόζει όσο το δυνατόν πιο γενναιόδωρα μέτρα στήριξης, και όταν λέω μέτρα στήριξης να έρθει το δημόσιο να χρηματοδοτήσει χαμένες πλευρές της οικονομίας λόγω της καραντίνας, για να το κάνω πολύ συγκεκριμένο. Άρα είναι πολύ σημαντικό να είναι μπροστοβαρές το πακέτο και να είναι γενναιόδωρο, να έχει έναν ορίζοντα χρονικό τέτοιο που να μπορεί να καλύψει μεγαλύτερο διάστημα και όχι να πηγαίνουμε μέρα τη μέρα, για να είναι και πολύ πιο πιθανό να έχουμε μια γρήγορη επιστροφή από την κρίση αυτή. Σε ό,τι αφορά ιδίως την εργασία και τους μισθούς, γιατί τα υπόλοιπα φαντάζομαι θα έχουμε ευκαιρία να τα πούμε και στη συνέχεια. Η πρότασή μας είναι για κάλυψη όλων των μισθών των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από το κράτος για την περίοδο οπωσδήποτε μέχρι και το τέλος Μαΐου. Όταν λέω όλων των μισθών, εννοώ και των ασφαλιστικών εισφορών. Των ασφαλιστικών εισφορών συμπεριλαμβανομένων από το κράτος. Ουσιαστικά το κράτος επισέρχεται στη θέση του εργοδότη για την περίοδο αυτή και αναλαμβάνει όλες τις υποχρεώσεις που είχε ο εργοδότης απέναντι στους εργαζόμενους. Άρα μιλάτε για κάλυψη 100%. 100% κάλυψη, αυτή είναι η πρότασή μας. Το ποσό που χρειάζεται για αυτό, κανείς για να το έχει υπόψη του, σε συνδυασμό, το ποσό που χρειάζεται για αυτό είναι περίπου, για να έχετε μία τάξη μεγέθους, είναι περίπου 2 δις το μήνα. Παράλληλα όμως, πέραν από τους μισθωτούς, υπάρχει και ένα σημαντικό τμήμα ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Για αυτούς η πρότασή μας είναι για κάλυψη από το κράτος εισοδήματος που αντιστοιχεί με το περσινό 1/12 του εισοδήματός τους ανά μήνα. Με το αντίστοιχο δηλαδή του περσινού μήνα. Για κάθε μήνα να καλύπτουμε το 1/12 του εισοδήματός τους. Αυτό περίπου, επίσης, για να έχετε μια τάξη μεγέθους, είναι περίπου 700 εκατομμύρια συμπεριλαμβανομένων και πάλι των ασφαλιστικών εισφορών. Δηλαδή, το κράτος να πληρώνει και τις εισφορές τους. Τούτο μας οδηγεί σε ένα κόστος που είναι περίπου 2,7 δισεκατομμύρια το μήνα. Συνολικά, για την περίοδο που λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πλήρης κάλυψη από το κράτος των μισθών και των εισφορών, δηλαδή από την έναρξη της υγειονομικής κρίσης μέχρι οπωσδήποτε και το τέλος Μαΐου, μας οδηγεί σε ένα κόστος περίπου 7 δισεκατομμύρια. Αυτό το κόστος είναι εφικτό να καλυφθεί. Χθες, στο σχέδιο που παρουσιάζαμε, στην πρόταση που καταθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, παρουσιάσαμε και τις διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης όλων των μέτρων. Συνολικά, για να σας δώσω την εικόνα, η διαθέσιμη πόρη αυτή τη στιγμή στη χώρα για να ασκήσει, για να πάρει μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης λόγω του κορονοϊού, είναι περίπου 50 δισεκατομμύρια, ενώ το κόστος των μέτρων που παρουσίαζε ο ΣΥΡΙΖΑ είναι συνολικά και πάλι είναι περίπου 26 δισεκατομμύρια. Άρα μιλάμε για ένα πρόγραμμα
που είναι απολύτως ρεαλιστικό και εφικτό. Σε αυτά τα 26 δισεκατομμύρια περιλαμβάνεται και η κάλυψη των μισθών και των εισφορών όπως σας την περιέγραψα. Άρα λοιπόν θεωρείτε ότι είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης να μην προχωρήσει αυτή τη στιγμή. Το πρόγραμμα αυτό είναι απολύτως ρεαλιστικό, απολύτως εφικτό με τις δημοσιονομικές δυνατότητες και νομίζω ότι πια δικαιολογίες δεν υπάρχουν. Αν κανείς δεν προχωρά σε αυτό ή δεν υιοθετεί ένα τέτοιο πακέτο, κατά την άποψή μου πια είναι μόνο από καθαρή πολιτική επιλογή. Μάλιστα. Θα δούμε και λεπτομερώς στη συνέχεια με τις επόμενες ερωτήσεις. Για τον κύριο Τσουκαλά, η δεύτερη. Μετά το τέλος της πανδημίας, οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν μειώσεις μισθούς τους όπως τα χρόνια του μνημονίου. Και φαντάζομαι ότι ο φίλος ή η φίλη έχει στο μυαλό του τα όσα έχουν δηλώσει κατά καιρούς και κυβερνητικά στελέχη, διαβάζουμε και στον τύπο. Εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι η κρίση αυτή, η υγειονομική κρίση, δεν θα δώσει την θέση της σε μια κοινωνικο-οικονομική κρίση σαν αυτή που η χώρα μας πρόσφατα βίωσε τη δεκαετία του μνημονίου και την βίωσε κυρίως με τη μετακύληση του κόστους της οικονομικής επιβάρυνσης μονόπλευρα στον κόσμο της εργασίας. Εκτιμώ ότι αυτό βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο αφορά δημοσιονομικές παραμέτρους. Η εκτίμηση όμως είναι ότι σε μια χώρα η οποία έχει ένα μαξιλάρι, το οποίο αν εξαιρέσουμε το κομμάτι το οποίο θα πρέπει να πάει προς το χρέος, είναι περίπου 20 δις, θεωρώ ότι μόνο η ιδεολειψία θα ήταν να πούμε ότι υπάρχει λόγος να έχουμε νέες περικοπές σε δαπάνες που αφορούν μισθοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων. Η εκτίμησή μου είναι ότι που δεν είναι αυτή η λύση για τη χώρα. Και εδώ τίθεται ένα θέμα ευρύτερο. Το θέμα του αν θεωρούμε ότι σε μια υγειονομική κρίση ή σε μια έκτακτη συνθήκη το να αναπληρώσουμε ένα μέρος του μισθού του εργαζομένου είναι μόνο θέμα βιοπορισμού ή αν είναι και ένα θέμα αναπτυξιακό. Το να υπάρχει την επόμενη μέρα αγοραστική δύναμη στους μισθωτούς και στους επαγγελματίες είναι βασική προϋπόθεση για την ταχύ οικονομική ανάκαμψη. Αν δεν υπάρχει την επόμενη ημέρα αγοραστική δύναμη, δεν θα υπάρχει ζήτηση, άρα θα υπονομευθούν όλες οι προσπάθειες για ενίσχυση της οικονομικής μεγέθυνσης. Ακόμα και στα πλαίσια του καπιταλισμού, και βλέπουμε και πάρα πολλές χώρες οι οποίες έχουν υπερφιλελεύθερες κυβερνήσεις, επιλέγουν συνειδητά, όχι επειδή είναι προοδευτικοί, να αναπληρώσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό το εισόδημα των μισθωτών για το διάστημα των επόμενων μηνών, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται ότι η κίνηση της αγοράς είναι τέτοια όπου αν δεν υπάρχει εισόδημα στους πολλούς, στις κατηγορίες των επαγγελματιών, των μισθωτών, των δημοσίων υπαλλήλων, την επόμενη μέρα δεν θα υπάρχει κινητήριος δύναμη για να έχουμε οικονομική ανάκαμψη. Μάλιστα. Η τρίτη ερώτηση για την κυρία Αχτσιόγλου. Φυσικά, κύριε Τσουκαλά, μπορείτε να συμπληρώνετε, αν θέλετε, και ανάποδα. Μέχρι σήμερα, ό,τι θετικό έχει ανακοινωθεί για την υποστήριξη των εργαζομένων, ελλείψη δυνατότητα διαδηλώσεων και κινητοποιήσεων, είναι λόγω της αντιπολιτευτικής δράσης που ασκείται. Αυτό όμως δεν φαίνεται να περνάει στους πολίτες. Τι θα κάνετε γι' αυτό? Κοιτάξτε, εμείς αυτή την περίοδο δεν μπορούμε να έχουμε στο νου μας και δεν έχουμε στο νου μας πολιτικά κέρδη και ζημιές. Δεν τη μετράμε αυτή την περίοδο έτσι. Αν καταλαβαίνω δηλαδή καλά και το ερώτημα που φαντάζομαι ότι εννοεί ότι πώς μετράμε την στάση του ΣΥΡΙΖΑ στην περίοδο αυτή της κρίσης. Νομίζω ότι είναι λάθος κανείς την περίοδο αυτή που ακόμη μετράμε ανθρώπους στην εντατική, μετράμε νεκρούς, μετράμε κρούσματα. Έχουμε δηλαδή, ζούμε όλοι σε μια ιδιότυπη κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέσα στα σπίτια μας. Κανείς να μετράει εάν αυτό τον ευνοεί πολιτικά και πώς ακριβώς θα σταθεί για να τον ευνοήσει πολιτικά. Πάντως εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Η θέση που κρατάμε συνολικά και είναι, κατά τη γνώμη μου, ανταποκρίνεται στις συνθήκες και στην κατάσταση, είναι μια στάση υπευθυνότητας που υποστηρίζει τα προληπτικά μέτρα, τα μέτρα απαγόρευσης που έχουν ληφθεί στη χώρα, διότι αυτό είναι και εξαιρετικά πιθανό τελικά να μας βγάλει από αυτή την υγειονομική κρίση με τις μικρότερες δυνατές πληγές. Από την άλλη, καταδεικνύει διαρκώς πολύ μεγάλες ανεπάρκειες και σε ό,τι αφορά τη στήριξη του δημοσίου συστήματος υγείας, αλλά και κυρίως σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, τα οικονομικά μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση, και εδώ εννοούμε και τα εργασιακά, δεν είναι απλώς αναντίστοιχα των συνθήκων, δεν είναι απλώς ανεπαρκή σε ποσότητα. Στην περίπτωση των εργασιακών, είναι κατά τη γνώμη μου και στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που έχει ανάγκη η κοινωνία. Δηλαδή, είναι ένα θέμα το ότι είναι ανεπαρκές το πακέτο των μέτρων που ανακοινώνει η κυβέρνηση. Είναι πάρα πολύ χαμηλό το ποσό που δίνει
και συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες γενικά. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα ο χρόνος, το γεγονός δηλαδή ότι η κυβέρνηση λειτουργεί μέρα τη μέρα και δεν κάνει προληπτικά, δεν κάνει ένα εμπροστοβαρές πακέτο που να καλύψει ένα μεγάλο διάστημα για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες αλλά και να δημιουργήσει και ένα αίσθημα ασφάλειας στον κόσμο. Είναι όμως και ένα πολύ σοβαρό θέμα ποιότητας, όχι μόνο λοιπόν ποσότητας και χρόνου, αλλά και ποιότητας. Στην ποιότητα ιδίως, όλα τα μέτρα που δίνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή ουσιαστικά σχετίζονται με μια εργασιακή απορρίθμιση. Δηλαδή, ακόμη και για να πάρει κανείς την ελάχιστη επιδότηση, ένας επιχειρηματίας, ας πούμε, θα πρέπει να βγάλει όλες τις συμβάσεις εργασίας σε αναστολή. Έχει κάνει επιλογές και με τις αναστολές των συμβάσεων εργασίας και με την εκπεριτροπής, τέτοιες που δημιουργούν στην πραγματικότητα ένα εντελώς άλλο τοπίο εργασιακών σχέσεων. Και αυτή είναι μια ποιοτική επιλογή, πάρα πολύ κρίσιμη και πάρα πολύ βαριά, πάρα πολύ σοβαρή, την οποία θεωρώ πως πρέπει πολύ γρήγορα να αντιστρέψει. Σημειωτέων ότι είναι στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση των μέτρων που λαμβάνουν όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Και να υπογραμμίσω και εγώ αυτό που είπε πριν ο Κώστας, ότι δεν είναι προοδευτικές οι κυβερνήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και κάνουν ένα πρόγραμμα φιλεργατικό. Απλώς έχουν αντιληφθεί ότι αν δεν προλάβουν να κρατήσουν μέσα από ενέσεις χρηματοδότησης του κράτους το επίπεδο εισοδήματος των μισθωτών και των εργαζομένων, την άλλη μέρα θα έχουμε συντριβή συνολικά για την οικονομία. Πάμε λοιπόν να γίνεται μπορούσα... και λίγο. Ναι, εννοείται. Όχι. Αν θα μπορούσα να αναφερθώ λίγο σε εκείνα που είπε η Έφη και στο ερώτημα. Αυτές οι δύο απόψεις που συγκρούνται αυτή τη στιγμή και οι οποίες δεν συγκρούνται μόνο στη δύναμη της οικονομικής κρίσης, αλλά έχουν να κάνουν και με το πώς βλέπουμε την επόμενη ημέρα, είναι ότι υπάρχει μία άποψη η οποία αντιλαμβάνεται ότι το κράτος είναι απαραίτητο προσωρινά για να λάβει κάποια μέτρα στήριξης και την οποία αυτή η άποψη έχει η κυβέρνηση, αλλά δίνει τα ελάχιστα μέτρα στήριξης στον κόσμο της εργασίας, ενώ ταυτόχρονα δίνει πάρα πολύ μεγάλο χώρο στις επιχειρήσεις προκειμένου εκείνες να μετακυλήσουν βάρος, δεν μπαίνει σε μια διαδικασία γενναίας ενίσχυσης των επιχειρήσεων από κρατικούς πόρους, αλλά μετακυλεί ένα σημαντικό μέρος του κόστου στον κόσμο της εργασίας με την αναστολή, σύνομα με το εκπεριτροπής. Και από την άλλη μεριά είναι μια άποψη η οποία αντιλαμβάνεται το ρόλο του κράτους, όχι μόνο στην ώρα της κρίσης, αλλά κυρίως την επόμενη ημέρα. Και αυτό που φαίνεται πρώτα απ' όλα στο κομμάτι των απολύσεων. Στο κομμάτι των απολύσεων, αν είδατε, υπήρξε ακυρότητα απολύσεων από 18 Μαρτίου και μετά, μα οι 40.000 θέσεις εργασίας που χάθηκαν στο διάστημα από 1η Μαρτίου έως 18 Μαρτίου. Δεν χάθηκαν μετά. Αυτές οι απολύσεις δεν ακυρώθηκαν. Ή επίσης, οι επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν με υπουργική απόφαση αναστέλλεται το δικαίωμα να απολύσει για όσο διάστημα είναι σε αναστολή λειτουργίας. Προφανώς, ποιος εργοδότης έχει λόγο να απολύσει ενώ δεν επιβαρύνεται? Την επόμενη ημέρα όμως, οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν κλείσει με υπουργική απόφαση μπορούν να απολύσουν κανονικά. Για αυτές δεν υπάρχει καν η υποχρέωση για ισόχρονο διάστημα να έχουν τους ίδιους εργαζομένους. Η υποχρέωση για ισόχρονο διάστημα να έχουν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων υπάρχει για τις πληττόμενες επιχειρήσεις που κάνουν αναστολή σύμβασης. Αλλά και για αυτές τις επιχειρήσεις είναι μόνο για ισόχρονο διάστημα με το διάστημα που θα ισχύσει η αναστολή σύμβασης. Ενώ εδώ πέρα, κατά τη γνώμη μου, η επόμενη μέρα θα κριθεί από το αν θα υπάρξει πολιτική βούληση να συνεχιστεί ένα πακέτο ενίσχυσης των επιχειρήσεων με κίνητρα, με επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών ή με ελάφρυνση φορολογικών υποχρεώσεων και για εύλογο διάστημα μετά την οικονομική κρίση, με ταυτόχρονη απαγόρευση απολύσεων. Άρα το κράτος πρέπει όχι μόνο να ρυθμίζει την ανεξέλεγκτη στην ουσία λειτουργία της αγοράς, αλλά να έρθει πραγματικά την επόμενη μέρα και να βάλει κανόνες. Και οι κανόνες να έχουν δύο κατευθύνσεις. Σαφώς οι επιχειρήσεις θα έχουν μεγάλο ζήτημα και θα πρέπει να υποστηριχθούν. Η ελεύθερη οικονομία απαραίτητος απαιτεί στήριξη των επιχειρήσεων. Αλλά αυτές οι επιχειρήσεις για να υποστηριχθούν θα πρέπει να δεσμευθούν με θεσμούς, με θεσμικά μέτρα, ότι δεν θα απολύουν και ότι δεν θα τρέπουν τις συμβάσεις σε τέτοιους όρους, ώστε να φτάσουμε να μιλάμε για μισθούς 200 ευρώ. Γιατί το σημερινό εκπεριτροπής που τέθηκε, το οποίο πρώτη φορά επιτρέπει ταυτόχρονα μία σύμβαση να είναι και εκπεριτροπής και μερικής απασχόλησης, οδηγεί ανθρώπους να λαμβάνουν, δουλεύοντας 12 μέρες το μήνα για τετράωρο, 200 ευρώ το μήνα. Άρα θα καταλήξουμε αφενός στο στάδιο της κρίσης να εύχονται οι πιο πολλοί να μπουν σε αναστολή για να πάρουν 800 αντί για 200. Αφετέρου την επόμενη ημέρα οι ελαστικές μορφές εργασίας θα γίνουν κανόνες. Και μην ξεχνάμε το βασικότερο, ότι
το πιο ύπουλο χτύπημα στον κόσμο της εργασίας, ελπίζω να είναι παροδικό, και εκεί πέρα θα κριθεί και η αξιοπιστία της σημερινής κυβέρνησης στο αν έχει σκοπιμότητα σε κάποια μέτρα ή αν πράγματι τα θεωρεί έκτακτα, είναι ότι πια δεν υποχρεούται να αναγγείλει ο εργοδότης στο σύστημα Εργάνη τροποποίηση ωραρίου. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι στην ουσία και να γίνει ένας έλεγχος, εγώ σαν εργοδότης μπορώ να πω, θα δήλωνα την αλλαγή ωραρίου του εργαζομένου μου τον επόμενο μήνα. Αντιλαμβάνεις ότι αν τα μέτρα αυτά παγιωθούν, την επόμενη μέρα θα υπάρχει ένα ρεκόρ αυθαιρεσιών και πάνω στον φόβο της ανεργίας οι εργαζόμενοι θα ανέχονται πρακτικές αυθαιρεσίες. Γι' αυτό είναι σημαντικό όχι μόνο σήμερα πώς βλέπουν οι πολιτικές απόψεις τα πράγματα, αλλά και πώς οραματίζονται την επόμενη μέρα και ποια αντίληψη έχουν για το ρόλο του κράτους την επόμενη μέρα. Σαφές. Λοιπόν, κύριε Αχτσιόγλου, η επόμενη ερώτηση. Έχουμε δώσει έτσι μια πρώτη εικόνα στην αρχή, αλλά μπορούμε να εξηγήσουμε λίγο παραπάνω την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την χρηματοδότηση όλων των μισθών του ιδιωτικού τομέα σε κλάδους που πλήττονται και τι πλεονεκτήματα δίνει αυτό στην οικονομία. Λοιπόν, η πρόταση είναι συγκεκριμένη και κοστολογημένη. Λέμε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε για την περίοδο από τα μέσα Μαρτίου που ξεκινάει η υγειονομική κρίση, ξεκινάει και η καραντίνα περίπου, μέχρι τα τέλη Μαΐου, να καλυφθούν στο 100% οι μισθοί των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα και οι ασφαλιστικές τους εισφορές, για να μην είναι αυτός ο χρόνος χαμένος για αυτούς τους ανθρώπους ασφαλιστικά. Ταυτόχρονα προτείνουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυταπασχολούμενους να υπάρχει η κάλυψη και πάλι από το κράτος εισοδήματος ίσου με το 1/12 του περσινού τους εισοδήματος για κάθε μήνα και συμπληρωματικά και των ασφαλιστικών τους εισφορών που αντιστοιχούν σε αυτό το διάστημα. Το κόστος αυτού του πακέτου μέχρι τα τέλη Μαΐου είναι 7 δισεκατομμύρια. Εάν η κατάσταση εξελιχθεί, εμείς το θεωρούμε υπεραναγκαίο σε κάθε περίπτωση. Εάν η κατάσταση αυτή της ακραίας εννοώ υγειονομικής κρίσης με όρους καραντίνας παρεκταθεί χρονικά, θα χρειαστεί ενδεχομένως και αυτό το πακέτο να πάει λίγο παρακάτω. Το τι σημαίνει το να πάει λίγο παρακάτω, σημαίνει κανείς για να έχει μια τάξη μεγέθους στο μυαλό του 2,7 δισεκατομμύρια κάθε μήνα, το κάτι παρακάτω. Προς το παρόν πάντως καταθέτουμε αυτή την πρόταση. Συγχρόνως στην πρότασή μας, το κράτος θα πρέπει να καλύψει ολόκληρο το δώρο Πάσχα. Το δώρο Πάσχα είναι περίπου δημοσιονομικά 1 δισεκατομμύριο. Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει με το δώρο Πάσχα σήμερα είναι μια παλινοδία που εμπέζει τις αγωνίες του κόσμου της εργασίας. Δηλαδή, τη μία βγαίνουν και λένε ότι θα μπορεί να ανασταλεί η καταβολή του. Την άλλη λένε ότι μην την αναστείλετε την καταβολή του εργοδότες, αλλά με όρους παρένεσης, αν μπορείτε να το δώσετε. Αλλά κάποιοι που δεν μπορείτε, δώστε το πιο μετά. Την άλλη έρχονται να πούν ότι το κράτος πρέπει να καλύψει κάτι, αλλά αυτό το κάτι να είναι της τάξης του 1/4, ας πούμε. Είναι παλινοδίες οι οποίες εμπέζουν τον κόσμο αυτή τη στιγμή που έχει μεγαλύτερη ανάγκη μία υποστήριξη στο εισόδημά του. Η πρότασή μας λοιπόν περιλαμβάνει και την κάλυψη του δώρου Πάσχα από το κράτος. Θέλω να πω όμως κάτι. Όλα αυτά που περιέγραψα έχουν και κάποιες προϋποθέσεις ποιότητας. Δηλαδή, ακριβώς επειδή κανείς δεν πρέπει αυτά να τα βλέπει μόνο ως υποστήριξη των εργαζομένων, είναι στην πραγματικότητα υποστήριξη και των επιχειρήσεων. Είναι υποστήριξη ολόκληρης οικονομίας. Όταν το κράτος έρχεται και αναλαμβάνει όλο το κόστος μιας επιχείρησης για να την κρατήσει σε λειτουργία όταν θα ξανανοίξει, περίπου όπως την βρήκε όταν την έκλεισε, αυτό θα πρέπει να έχει και κάποιες ελάχιστες υποχρεώσεις και από την πλευρά των επιχειρήσεων. Εμείς λέμε λοιπόν ότι η κατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται, και αυτό περιλαμβάνει τις προτάσεις μας, από μία μετενέργεια, όπως την λέμε, δηλαδή την υποχρέωση για 6 μήνες η επιχείρηση να διατηρήσει τις ίδιες συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή τον ίδιο αριθμό εργαζομένων, το ίδιο προσωπικό, όχι μόνο τον αριθμό, όχι να απολύει έναν και να προσλαμβάνει άλλον, αλλά το ίδιο προσωπικό, με τις ίδιες συμβάσεις εργασίας και τους ίδιους μισθούς. Για να έχει αυτό το πακέτο ένα νόημα στο βάθος του χρόνου, όπως το περιέγραψε πριν ο Κώστας. Δηλαδή, στο τέλος της μέρας, όταν θα βγούμε από αυτή την κρίση, να μπορούμε κατά το δυνατόν να βρούμε την κατάσταση περίπου εκεί που την αφήσαμε. Κατά το δυνατόν. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει προσφορά και ζήτηση περίπου στα ίδια επίπεδα. Οι επιχειρήσεις να μπορούν να λειτουργούν περίπου ή να ξανανοίξουν περίπου με τους όρους που δούλευαν πριν. Οι εργαζόμενοι και του ιδιωτικού τομέα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες να μπορούν κατά το δυνατόν να έχουν συγκρατήσει το εισόδημά τους για να έχουν αγοραστική δύναμη και να μπορεί η οικονομία να τρέξει και να περάσουμε γρήγορα αυτή την περίοδο των δυσκολιών.
Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που υπάρχει στην πρότασή μας και το θεωρώ κρίσιμο. Υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες κατηγορίες εργαζομένων που αυτή τη στιγμή είναι εντελώς στον αέρα και δεν λαμβάνουν ούτε καν αυτό το περιμικρό επίδομα των 530 στην πραγματικότητα ευρώ το μήνα, γιατί το 800 είναι για 1,5. Είναι πάρα πολλοί εργαζόμενοι με μπλοκάκια. Πάρα πολλοί εργαζόμενοι με εργόσημα, με κάποια μεροκάματα το μήνα. Εδώ μιλάμε για το σύνολο αυτών που ονομάζουμε επισφαλώς εργαζομένων, οι οποίοι είναι εντελώς αόρατοι, είναι εντελώς κάτω από τα ραντάρ και δεν έχουν καμία υποστήριξη αυτή τη στιγμή. Για τον κόσμο αυτό, συν τους ανέργους που δεν επιδοτούνται, μη επιδοτούμενους ανέργους, ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρότασή του περιλαμβάνει ένα πολύ συγκεκριμένο μέτρο που λέει ότι πρέπει να ενισχυθούν, μάλιστα σε βάθος εξαμήνου, με ένα επίδομα έκτακτο, επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, σε δύο δόσεις, συνολικού ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου. Άρα, στην πρότασή μας καλύπτουμε με ένα οριζόντιο μέτρο και υποστηρίζουμε το εισόδημα και αυτών των ανθρώπων που αυτή τη στιγμή είναι παντελώς ακάλυπτοι. Μάλιστα, ευχαριστούμε. Επόμενη ερώτηση του κύριου Τσουκαλά. Δεδομένου ότι ο ΙΕΦΚΑ θα έχει μείωση εισόδων λόγω της μείωσης μισθών και την αύξηση ενεργείας, πιστεύετε ότι υπάρχει λόγος για περαιτέρω μείωση συντάξεων στην επόμενη φάση? Ναι, πριν αναφερθώ σε αυτό, να πω ότι όπως είπε η Έφη, είναι τα μπλοκάκια που είναι πολύ μεγάλη κατηγορία, είναι τα εργόσημα, είναι επίσης οι απασχολούμενοι με τίτλους κτήσης, είναι οι εργολαδικοί εργαζόμενοι, και είδα ότι υπάρχει και αυτό στην πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή οι εργαζόμενοι οι οποίοι μπορεί να έχει κλείσει, να έχει αναστείλει λειτουργία η επιχείρηση στην οποία πραγματικά παρέχουν την εργασία τους, αλλά επειδή εκείνοι έχουν σύμβαση με την εταιρεία ενοικίασης, η οποία δεν είναι στους πληγέντες ΚΑΔ, αυτοί οι άνθρωποι στην ουσία απολύονται. Γιατί οι επιχειρήσεις οι οποίες τους έχουν κάνει τη σύμβαση δεν είναι στους ΚΑΔ, άρα έχουν ελευθερία απολύσεων. Οι επιχειρήσεις στην οποία παρέχουν πραγματική εργασία έχουν κλείσει και όχι μόνο δεν λαμβάνουν τα 800, απολύονται χωρίς να δικαιούνται να λάβουν τα 800 παρά μόνο το επίδομα ανεργίας. Ή όπως επίσης είναι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, όπου δεν προλάβανε τον Απρίλιο που συνήθως πιάνουν δουλειά να έχουν ενεργή σύμβαση προκειμένου να επιδοτηθούν, και ο οποίος είναι ένας τεράστιος κλάδος στην οικονομία, ο οποίος αυτό το καλοκαίρι δεν θα δουλέψει ή για να δουλέψει θα δουλέψει υποτυπωδώς σε σχέση με προηγούμενα χρόνια. Και είναι και η κατηγορία των επιδοτούμενοι άνεργοι, είναι περίπου το 15%. Το άλλο 85% είναι μη επιδοτούμενοι άνεργοι. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη σημασία έχει να ενισχυθεί αυτή η κατηγορία. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημα το οποίο έγινε για το θέμα των συντάξεων. Και θέλω να πω ότι μια άλλη μεγάλη κατηγορία για την οποία δεν έχει ακουστεί τίποτα είναι οι εναναμονή συνταξιούχοι. Όπως ξέρετε, υπάρχει μια κατηγορία συνταξιούχων που είτε επειδή έχει διαδοχική ασφάλιση, είτε επειδή εκκρεμεί αναγνώριση πλασματικών ετών, είτε επειδή θεμελιώνουν δικαίωμα και με χρόνο εξωτερικού, δεν λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν δεν θα λάβουν καμία ενίσχυση, θα έπρεπε να λάβουν, γιατί διαφορετικά δεν μπορούν να ζήσουν. Και αυτό σε μια εποχή όπου όχι μόνο δεν μειώνεται ο ρυθμός αύξησης των εκκρεμών συντάξεων, αλλά αυξάνεται. Και τα ταμεία, επειδή λειτουργούν και αυτά με προσωπικό ασφαλείας την περίοδο αυτή, είναι πολύ αμφίβολο αν θα μπορέσουν να επιταχύνουν τη διαδικασία έκδοσης συντάξεων. Και τον Υπουργό, τον κύριο Βρούτση, δεν τον άκουσα με ενθουσιασμό να λέει ότι θεωρεί ότι θα έχουμε πολύ μεγάλη επιτάχυνση. Δηλαδή και εκείνος αναγνώρισε ότι είναι δύσκολο το να μπορέσει να επιταχύνει τη διαδικασία αυτή. Άρα έχουμε πάρα πολλές κατηγορίες οι οποίοι μέχρι στιγμής είναι στην απέξω. Ή και μια πολύ μεγάλη κατηγορία ακόμα είναι οι ορομίσθοι σε διάφορες μορφές εργασίας που δεν έχει η σύμβασή τους αναγγελθεί στο εργάνι, ή ακόμα και κάποιοι που έχουν αναγγελθεί. Προχθές με ενημέρωναν από τα οδεία της χώρας, τα δημοτικά οδεία, ότι και εκείνοι δεν μπορούν να μπουν στο εργάνι οι Δήμοι για να κάνουν τη διαδικασία. Όσον αφορά λοιπόν τις συντάξεις, περικοπή στη σύνταξη θα σημαίνει ότι υπονομεύουμε αύριο την δυνατότητα των συνταξιούχων για το δύσκολο διάστημα που θα έρθει να βοηθήσουν τις οικογένειές τους. Άρα θεωρώ ότι θα πρέπει η κουβέντα περί περικοπής συντάξεων να κοπεί άμεσα. Το ασφαλιστικό αυτή τη στιγμή θεωρείται, βάσει και τις μελέτες που έφερε η ίδια κυβέρνηση, ότι είναι βιώσιμο μέχρι το 2070. Άλλο βέβαια με ποια διαδικασία η κυβέρνηση το θεώρησε ως βιώσιμο και κράτησε όλες τις ρήτρες περί μείωσης στο μέλλον των συντάξεων. Ελπίζω να μην χρειαστεί ποτέ να τις ενεργοποιήσει. Αλλά η εκτίμησή μου είναι ότι πολιτικά οποιαδήποτε κουβέντα για μείωση δαπανών που αφορούν μισθούς ή συντάξεις
είναι μια κουβέντα που πρέπει να κοπεί άμεσα, γιατί διαφορετικά τα βιώματα της ελληνικής κοινωνίας σε σχέση με αυτά είναι πάρα πολύ πρόσφατα και όλα αυτά θα γκρεμίσουν όχι μόνο την οικονομία, αλλά και την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος που βγαίνει μετά από μια δεκαετή κρίση. Λοιπόν, ναι, η επόμενη ερώτηση την κυρία Αχτσιόγλου θα σας δυσκολέψω λιγάκι, γιατί να πούμε ότι οι ερωτήσεις έχουν κατατεθεί και έχουν ψηφιστεί πριν την παρουσίαση της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για τα μέτρα. Και η ερώτηση αφορά αυτό ακριβώς, οπότε να μας πείτε σε τίτλους λίγο, να διαβάσω και την ερώτηση. Τα μέτρα που λαμβάνει η κυβέρνηση Δημοκρατία τους εργαζόμενους αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια την επαύριο της υγειονομικής κρίσης σε στρατιές ανέργων, διάλυση εργασιακών σχέσεων, πτωχοποίηση και εκτεταμένη ύφεση. Ποιες ήταν οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της εργασίας και της κοινωνίας? Παρουσιάστηκαν αναλυτικά, οπότε αν εσείς μπορείτε να μας βάλετε έτσι μια σειρά σε τίτλους. Γιατί αυτό που λέει ο φίλος που κάνει την ερώτηση είναι αληθές το πρώτο σκέλος, πρώτα απ' όλα να πω. Όχι γιατί μας βολεύει να κάνουμε αυτή τη στιγμή μια αντιπολίτευση, είναι πραγματικό. Η κυβέρνηση έχει κάνει δύο πολύ βασικές επιλογές. Πολύ πολύ βασικές. Από την αρχή που ξεκίνησε να ανακοινώνει μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης. Την αναστολή των συμβάσεων εργασίας και την εκπεριτροπή σε εργασία. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει κάνει. Η αναστολή των συμβάσεων εργασίας ουσιαστικά λέει ότι όλοι εσείς που είστε τώρα σε επιχειρήσεις που θεωρώ πληττόμενες, είτε που τις έκλεισα, είτε που από μόνες τις κλείνουν γιατί δεν μπορούν να σταθούν, θεωρήστε άνεργοι, θεωρήστε σε αναστολή, σας βάζω σε ένα ταμείο και σας δίνω ένα έκτακτο επίδομα 800 ευρώ για 1,5 μήνα και βλέπουμε, το βλέπουμε, το λέω γιατί όπως είπε και ο Κώστας πριν, αυτές οι επιχειρήσεις που έκλεισαν με εντολή κράτους, δεν υπάρχει καμία δέσμευση ότι όταν θα ξανανοίξουν θα πρέπει να έχουν τους ίδιους εργαζόμενους εκεί με τις ίδιες συμβάσεις κτλ. Και η δεύτερη επιλογή που έκανε είναι το εκπεριτροπής. Ανεκδίγητη, κατά τη γνώμη μου, επιλογή, ένα νέο μέτρο εκπεριτροπής που λέει ότι όσοι δεν μπείτε σε αναστολή στην ουσία και μείνετε στην εργασία, να μειωθεί ο μισθός σας κατά 50% και να δουλεύετε για μισό διάστημα το μήνα. Μάλιστα εκεί χωρίς περιορισμούς, με αποτελέσματα ακραία όπως αυτά που αναφέρθηκαν, ότι μπορεί κάποιος να έχει και μερική απασχόληση και να μπει σε εκπεριτροπής και να φτάσει ο άνθρωπος να λαμβάνει μισθούς της τάξης των 200 ευρώ το μήνα ή και λιγότερο. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που έχει κάνει. Αυτές οι δύο επιλογές είναι αφενός η αναστολή των συμβάσεων εργασίας οδηγεί κατά τη γνώμη μου σε εκτεταμένη έκρηξη της ανεργίας την επαύριο της υγειονομικής κρίσης. Και αυτονοήτως το εκπεριτροπής οδηγεί σε σύγκρουση των μισθών. Άρα ανεργία και μείωση μισθών. Γι' αυτό αυτό που λέμε δεν είναι αντιπολιτευτικό με όρους βολικούς. Είναι πραγματικό. Είναι πραγματικό άμεσα συνδεόμενο με τις επιλογές της κυρίαρχης που έχουν γίνει. Εμείς στις προτάσεις που καταθέσαμε ειδικά για τον κόσμο της εργασίας εξηγήσαμε και ποια είναι η στόχευση. Την άλλη μέρα κατά το δυνατόν να βρούμε τους εργαζόμενους με τις συμβάσεις εργασίας τους περίπου στην κατάσταση που τους αφήσαμε στα τέλη Φεβρουαρίου και από άποψη δύναμης του εισοδήματός τους, των μισθών τους και από άποψη σχέσεων εργασίας. Πλήρης κάλυψη, όπως είπα, του μισθολογικού κόστου των επιχειρήσεων, δηλαδή πλήρης κάλυψη μισθών και εισφορών για την περίοδο οπωσδήποτε μέχρι και το Μάιο, πλήρης καταβολή του δώρου Πάσχα από το κράτος, το έκτακτο επίδομα που αναλύσαμε για τους επισφαλώς εργαζόμενους και τους μη επιδοτούμενους ανέργους που αυτή τη στιγμή είναι ακάλυπτοι. Να υπάρχει επίσης, αυτό δεν το ανέφερα, είναι όμως συγκεκριμένο και κοστολογημένο στις προτάσεις μας και μια άμεση στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Αυτό είναι κοστολογημένο με 300 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο αυτή. Να επεκταθεί το επίδομα ανεργίας σε όλους τους εποχικά εργαζόμενους. Αναφέρθηκε από τον Κώστα ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τους εποχικά εργαζόμενους, διότι με τα μέτρα αυτά μέρα τη μέρα που γίνονται από την κυβέρνηση, κάποιοι εποχικά εργαζόμενοι που έπαιρναν επίδομα ανεργίας και έληξε πριν από ένα μήνα μπορεί να πάρουν την ενίσχυση των 800 ευρώ. Κάποιοι άλλοι που έληξε νωρίτερα, το επίδομά τους δεν παίρνουν την ενίσχυση. Είναι πάρα πολύ θολό το τοπίο και με πάρα πολλές τρύπες από τα μέτρα της κυβέρνησης. Εμείς λέμε λοιπόν πλήρης κάλυψη όλων των εποχικών εργαζομένων με το επίδομα ανεργίας και αυτό είναι κοστολογημένο. Και μετά είναι ποιοτικά μέτρα, η απαγόρευση των απολύσεων, όπως είπα, η απαγόρευση της δυσμενούς μετατροπής των συμβάσεων και την επόμενη μέρα έχουμε μια μετενέργεια εξάμηνη για να διατηρηθούν οι συμβάσεις εργασίας και τα επίπεδα των μισθών πια με την υποχρέωση της επιχείρησης εκεί που τα είχαμε βρει πριν την υγειονομική κρίση. Ένα σημείο ακόμη που για μένα είναι σημαντικό.
Στις προτάσεις υπάρχει και κάτι ακόμη. Επειδή αυτή την περίοδο πάρα πολλές συλλογικές συμβάσεις εργασίας λήγουν, λίγη ισχύ τους και είναι προφανές ότι δεν μπορούν οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή να κάνουν διαπραγμάτευση, αφού είναι όλοι σε καραντίνα, θα πρέπει για το διάστημα, για τις συλλογικές συμβάσεις που λήγουν αυτή την περίοδο, να υπάρχει παράταση ισχύως τους τουλάχιστον για ένα εξάμεινο. Άρα, στις προτάσεις μας περιλαμβάνεται και η παράταση ισχύως των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που λήγουν αυτή την περίοδο για άλλο ένα εξάμεινο. Mm-hmm. Για να μπορέσουν μετά οι άνθρωποι, όταν θα βγούμε σε κανονικές συνθήκες, να διαπραγματευτούν εκ νέου κτλ. Είναι πολύ σημαντικό για να μην έχουμε δραματική πτώση των μισθών στους κλάδους που αυτή τη στιγμή καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Μάλιστα. Η επόμενη ερώτηση είναι κοινή και αντικατοπτρίζει και την αγωνία που έχει ο κόσμος για την επόμενη μέρα από αυτή την κρίση. Και συγκεκριμένα αναφέρει με ποιον τρόπο μπορούν αυτές οι έκτακτες ρυθμίσεις της κυβέρνησης λόγω του κορονοϊού να παραμείνουν έκτακτες και να μην παγιωθούν μετά το πέρας της πανδημίας. Γιατί τότε, λέει ο φίλος μας εδώ, θα μιλάμε για πλήρη και κατάφορη καταπάτηση των εργασιακών και μισθολογικών δικαιωμάτων. Να μιλήσω εγώ. Φυσικά είναι για τις δύο ερώτησες. Πρώτα απ' όλα, όχι, επειδή είδα την έφεση που μου έδειξε γι' αυτό. Λοιπόν. Πρώτα απ' όλα, θα πρέπει άμεσα να επανέλθει η υποχρέωση του εργοδότη με νόμο να αναγγείλει στο σύστημα εργάνη κάθε αλλαγή ωραρίου την ίδια στιγμή που γίνεται η αλλαγή ωραρίου. Γιατί διαφορετικά, αντιλαμβάνεστε, αν έχουμε μια αγορά εργασίας καθημαγμένη με εργασιακή ανασφάλεια, με τον εργοδότη να είναι σε δυσκολία και αυτός γιατί ακριβώς το κράτος θα είναι αρρωγός, με τον εργαζόμενο να είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτήν τη σχέση κεφαλαίου εργαζομένου. Αντιλαμβάνεστε ότι θα γίνει χαμός από αυθαιρεσία αν ο εργοδότης δεν υποχρεούται να δηλώσει εκείνη τη στιγμή την υπερορία ή την εργασία την Κυριακή ή την εργασία την έκτη ημέρα. Άρα αυτό είναι το ένα βασικό που πρέπει να γίνει. Δεύτερον, να καταργηθεί άμεσα το άρθρο 9 που αφορά την εκπεριτροπής εργασία ως μονομερές δικαίωμα χωρίς διαβούλευση και ταυτόχρονα μπορεί να είναι μερική απασχόληση και εκπεριτροπής. Τρίτον, να μπει περιορισμός και στην εκπεριτροπή εργασία που ισχύει από το 10 και την οποία μπορούν και οι μη πληγείς επιχειρήσεις να κάνουν χρήση ή αν παραμείνει η δυνατότητα εκπεριτροπής οι επιχειρήσεις οι οποίες την επιλέγουν να μην έχουν τα ωφέλη τα οποία θα υπάρξουν όσον αφορά επιδότηση εισφορών για το επόμενο εξάμηνο. Τέταρτον, άμεσα να τεθεί ότι η υποχρέωση διατήρησης του εργαζομένου δεν είναι μόνο για ισόχρονο διάστημα για το οποίο υπήρχε η αναστολή σύμβασης, αλλά είναι τουλάχιστον για ένα διάστημα 6 μηνών. Αυτά, σαν αρχικά μέτρα, θα είναι αυτά τα οποία θα επαναφέρουν ένα αίσθημα ασφάλειας στον κόσμο της εργασίας, αλλά και στις επιχειρήσεις. Τα μέτρα αυτά, προφανώς, δεν θέλω να τυφλούμε να θεωρούμε ότι μπορεί να υπάρξουν ερήμην της υποστήριξης της επιχειρήσης. Είναι πολύ λογικό οι επιχειρήσεις, αν δεν υπάρχει μία στήριξη από το κράτος, να μην μπορούν να πληρώνουν αυτές τις αποδοχές. Άρα ταυτόχρονα τα μέτρα αυτά, τα οποία θα είναι μέτρα προστασίας εργασίας, ταυτόχρονα με την απαγόρευση απολύσεων και την υποχρέωση διατήρησης και των ίδιων συμβατικών όρων, πρέπει να συνοδεύονται από μια γενναία υποστήριξη, από ένα εμπροστοβαρές πρόγραμμα προς επιχειρήσεις, είτε αυτό θα είναι με κρατικές εγγυήσεις, είτε θα είναι με εύκολη πρόσβαση στο δανεισμό, είτε θα είναι με προγράμματα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών, είτε θα είναι με μειώσεις φόρων. Σε επιχειρήσεις οι οποίες όμως θα τηρούν κάποιους κανόνες προκειμένου η κοινωνία να βγει την επόμενη μέρα όρθια όλοι μαζί. Και ο κόσμος του επιχειρήν και ο κόσμος εργασίας. Να συμπληρώσω τώρα πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησε ο Κώστας. Το πρόγραμμα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ έχει και μία σειρά από μέτρα που αφορούν τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Αν και κατά τη γνώμη μου είναι λάθος να θεωρούμε ότι η πληρωμή μισθών από το κράτος αφορά μόνο τον εργαζόμενο. Η πληρωμή μισθών από το κράτος αφορά πρωτίστως την επιχείρηση. Δηλαδή, απαλλάσσει την επιχείρηση από ένα πάρα πολύ σημαντικό βάρος, από ένα πολύ μεγάλο κόστος, το μισθολογικό της κόστος. Την απαλλάσσει από αυτό το κόστος και το αναλαμβάνεις εσύ, το κράτος. Άρα, είναι και μέτρο υποστήριξης της επιχείρησης. Παράλληλα, το πρόγραμμα μας λέει ένα σημαντικό ποσό για την ενίσχυση, την απευθείας ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Άμεση. Κυρία Τσιόγλου, αν μου επιτρέπετε, αν θέλετε να σας κάνω την επόμενη ερώτηση που είναι ακριβώς γι' αυτό. Μεσαίες επιχειρήσεις. Για να γίνει το συγκεκριμένο, να μην επαναλαμβανόμαστε. Ωραία. Οπότε να την κάνω ερώτηση για να την εντάξετε την απάντηση εκεί.
ποια μέτρα θα επέλεγε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπίσει τις οικονομικές επιπτώσεις του κορονοϊού στην απασχόληση και την επιχειρηματική δραστηριότητα, ιδιαίτερως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πλήττονται περισσότερο λόγω μεγέθους από την πανδημία. Ωραία, ωραία. Άρα το πιάνουμε από εκεί. Είπα λοιπόν εν πρώτης ότι ήδη το γεγονός ότι προτείνουμε την πλήρη κάλυψη του μισθολογικού κόστους από το κράτος συνιστά ένα μέτρο οπωσδήποτε ελάφρυνσης της ίδιας της επιχείρησης, γιατί της αφαιρεί ένα πολύ μεγάλο κόστος. Δεύτερον, προτείνουμε την άμεση ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όταν λέω άμεση, εννοώ επιδότηση μη επιστρεπτέα ενίσχυση. Όχι αυτό που κάνει η κυβέρνηση, που είναι στην πραγματικότητα μία επιστρεπτέα ενίσχυση στις επιχειρήσεις και μάλιστα όχι στις μικρές επιχειρήσεις. Εμείς μιλάμε για μη επιστρεπτέα ενίσχυση άμεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κυρίως στις επιχειρήσεις αυτές οι οποίες δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Ξέρετε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα να λάβουν δάνειο από την τράπεζα. Εκεί στοχεύει η πρότασή μας. Μιλάμε για 3 δισεκατομμύρια, αυτό είναι το ποσό που έχουμε κοστολογήσει για την περίοδο των 6 μηνών, για άμεση ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με κριτήρια κυρίως στον αριθμό των εργαζομένων τους, αλλά και κλαδικά κριτήρια, δηλαδή επιλεγμένους κλάδους όπως είναι αυτούς του τουρισμού που χρειάζονται περισσότερη ενίσχυση. Τρίτο σκέλος είναι η ρευστότητα μέσω των τραπεζών. Εκεί στο πρόγραμμά μας προτείνουμε τις κρατικές εγγυήσεις, κρατική εγγυοδοσία, συνολικού ύψους 12 δισεκατομμυρίων. Δηλαδή λήψη δανείων από την τράπεζα με την εγγύηση του δημοσίου. 12 δισεκατομμύρια να πω ότι είναι η ρευστότητα που ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έχει εγκρίνει προς τις ελληνικές τράπεζες ακριβώς για την περίοδο του κορονοϊού, για να μπορέσει να υπάρχει ρευστότητα στην αγορά. Δεν πρέπει για ακόμη μία φορά οι τράπεζες, οι οποίες έχουν ανακεφαλαιοποιηθεί 3 φορές στη χώρα μας, για ακόμη μία φορά να κλείσουν τις πόρτες τους και τελικά, ενώ οι ίδιες ανακεφαλαιοποιούνται, ενώ οι ίδιες λαμβάνουν κεφάλαια ρευστοποίησης, να μην τα βγάζουν αυτά προς την αγορά. Άρα και 12 δισεκατομμύρια που ούτως ή άλλως έρχονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ελληνικές να χρησιμοποιηθούν και να υπάρχουν εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου για να μπορέσουμε να δώσουμε και άτοκο δανεισμό ή εξαιρετικά χαμηλό τόκο δανεισμό προς τις επιχειρήσεις. Είναι ένα πλέγμα που νομίζω ότι συγκροτεί μια καλή υποστήριξη για τον κόσμο τον επιχειρηματικό για την επόμενη μέρα. Παράλληλα, έχουμε στο πρόγραμμά μας αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων για 6 μήνες, προκειμένου να μπορέσουν να μην αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα πληρωμών αυτό το διάστημα και εννοείται πως όταν τελειώσει αυτή η περίοδος των αναστολών θα πρέπει να συνοδευτεί από ένα σχήμα ρύθμισης, διότι το νόημα δεν είναι να σωρεύσουν τα χρέη που δεν πλήρωναν για 6 μήνες και να τους σκάσουν μόλις ανοίξουν, αλλά να υπάρχει ένα ωραίο, ενώ γενναιόδωρο σχήμα ρύθμισης για να μπορέσουν να τα αποπληρώσουν. Αυτή είναι η παλέτα, ας πούμε, των προτάσεων, ξαναλέω, κοστολογημένες και απολύτως εφικτές δεδομένων των δυνατοτήτων των δημοσιονομικών της χώρας. Λοιπόν, κύριε Τσοκαλέ, μια ερώτηση είναι πολύ ουσιαστική και βεβαιώνω και εγώ από περιπτώσεις που μου είναι οικίες ότι ισχύει. Αφορά την εργασία από το σπίτι, που όπως αναφέρει και η ερώτηση, φαίνεται πως οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις σε επέκταση του ωραρίου εργασίας και μάλιστα αρκετά σημαντική. Οι προϊστάμενοι, λέει η ερώτηση, φαίνεται να ξεχνούν ότι η εργασία στο σπίτι δεν σημαίνει διαθεσιμότητα του εργαζόμενου σε 24-ωρη βάση. Τι προβλέπει ο νόμος και πώς μπορεί να τηρηθεί ο νόμος όταν το ΣΕΠΕ δεν μπορεί να κάνει ελέγχους σε αυτή την έμορφη εργασία? Πολύ σωστή ερώτηση. Ενώ και το δεύτερο σκέλος κυρίως, γιατί ωραία αυτά που γράφει ο νόμος, αλλά αν δεν μπορεί κάποιος να τα ελέγξει, ακριβώς, στην ουσία καταλήγει να είναι πομφόνιες σαν θεσπίσεις. Τι προβλέπει ο νόμος? Προβλέπει αυτή τη στιγμή ότι ο εργαζόμενος που είναι σε αναστολή σύμβασης, μια επιχείρηση μάλλον που έχει βάλει εργαζομένο σε αναστολή σύμβασης, μπορεί το 10% του προσωπικού που έβαλε σε αναστολή σύμβασης παράλληλα να το θέσει σε δυνατότητα τηλεεργασίας, καταβάλλοντας αποδοχές πρόσθετες. Άρα, μπορεί τυπικά ένας εργοδότης, για να έχει πιο μικρό κόστος μισθολογικό, να βγάλει έναν εργαζόμενο σε αναστολή, αλλά ταυτόχρονα να του ζητήσει να δουλεύει παραπάνω ώρες ως τηλεεργασία. Το βασικό ερώτημα είναι πώς θα ελεγχθεί πόσες ώρες εργάστηκε ο εργαζόμενος. Αντίστοιχα, και σε εκείνον ο οποίος δεν έχει μπει σε αναστολή σύμβασης και έχει τις κανονικές αποδοχές του, πώς μπορεί να ελεγχθεί αν αυτός θα δουλέψει 8 ώρες, 12 ώρες ή 16 ώρες. Είχαμε πάρα πολλά κρούσματα
στα οποία ακριβώς φάνηκε ότι ο εργοδότης απαιτούσε από τον εργαζόμενο να απασχολείται 12-14 ώρες. Κυκλοφόρησαν ακόμα και από μεγάλες επιχειρήσεις έντυπα που εστέλλονταν με mail στους εργαζομένους, τα οποία όχι μόνο ρωτούσαν, όπως εύλογο είναι, τι εργασίες έκανε σήμερα, αλλά ρωτούσαν, εμένα μου ήρθε έγγραφο που ρωτούσε, θεωρείτε ότι θα μπορούσε αυτή η εργασία να βγει σε λιγότερο από 8 ώρες. Δηλαδή, στην ουσία, ζητούσε από τον εργαζόμενο να έρθει μόνος του και να δηλώσει αν αυτό που τελικά είναι για 8 ώρες το έκανε σε 5 ώρες, ώστε να έρθει αύριο την επόμενη μέρα ο εργοδότης να του πει θα σου μειώσω το μισθό ή και εσύ ίδιος αναγνωρίζεις ότι δεν απαιτείται να εργάζεσαι με αυτούς τους ρυθμούς. Άρα, αντιλαμβανόμαστε ότι αν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί και όσο δίνονται τόσο μεγάλα εργαλεία σε επιχειρήσεις, εργαλεία εννοώ κυρίως να εκμεταλλευτούν την εργασία. Χωρίς μηχανισμούς ελεκτικούς, η επόμενη μέρα θα είναι τρισχυρότερη από εκείνα που στα μνημόνια βιώσαμε. Γι' αυτό και είπα πριν ότι είναι βασικό ζήτημα την επόμενη μέρα η αναγγελία στο σύστημα Εργάνη και όλες αυτές οι διατάξεις ευελιξίας να καλυφθούν την επόμενη στιγμή. Και αν δούμε ότι υπάρχει μία ανάγκη για μία περιορισμένη ευελιξία από την αρχή, χωρίς όμως τετελεσμένα, εκεί μπορεί να συζητηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της οικονομίας. Αλλά αυτά τα οποία έχουν έρθει τώρα ως μέτρα, μόνο ως μέτρα έκτακτης ανάγκης μπορούμε να τα δούμε και πάλι εκτιμώ ότι είναι μέτρα τα οποία έχουν μετακυλήσει το βάρος στον κόσμο της εργασίας. Αντίστοιχα, για να πω και αυτό, βλέπουμε ότι και σε πολλές επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγή υπάρχει καταστρατήγηση και υπάρχουν χρήσεις νομικών πλαισίων προκειμένου να ελαφρυνθούν πάλι σε βάρος του μισθού του εργαζομένου. Θα το δούμε και σε επόμενη ερώτηση αυτό. Η επόμενη για την κυρία Αχτσιόγλου και για την τουριστική σεζόν που έχει χαθεί για τους εργαζόμενους. Ποια είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να μην χαθούν θέσεις εργασίας και οι μισθοί των εποχικά εργαζόμενων και των εργαζόμενων στην τουριστική στον τουρισμό? Φαίνεται πράγματι δυστυχώς ότι η τουριστική σεζόν έχει χαθεί. Είχαμε επικοινωνίες και με τον κλάδο του τουρισμού και από την πλευρά των εργαζομένων και από την πλευρά των εργοδοτών και οι εκτιμήσεις όλων είναι ότι μάλλον η τουριστική σεζόν έχει χαθεί. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο διότι ο τουρισμός αποτελεί ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ της χώρας. Η πρότασή μας ειδικά για τους εργαζόμενους, τους εποχικά εργαζόμενους, είναι η πλήρης κάλυψη με επίδομα ανεργίας των εποχικά εργαζομένων, ανεξαρτήτως εάν λάμβαναν επίδομα ανεργίας ήδη ή δεν λάμβαναν. Αν το ελάμβαναν και έληξε τον Φεβρουάριο, τον Γενάρη, τον Μάρτη, νωρίτερα κτλ. Ανεξαρτήτως αυτών των προϋποθέσεων. Καθώς και αυτών οι οποίοι είχαν κανονίσει να εργαστούν εποχικά, ανεξαρτήτως, ξαναλέω, αν λάμβαναν επίδομα ανεργίας, είχαν προγραμματίσει, είχαν συμφωνήσει με τους εργοδότες τους ότι θα εργαστούν και δεν ξεκίνησαν να εργάζονται ή δεν θα ξεκινήσουν να εργάζονται. Για παράδειγμα, είχα κανονίσει ότι θα εργαστώ σε ένα ξενοδοχείο στην Αμοργό από τον Απρίλιο και μετά. Και αυτό δεν θα συμβεί. Έχουμε κάνει μία πολύ, έτσι, κατά τη γνώμη μου, και αρκετά ευρεία κοστολόγηση του μέτρου αυτού. Είναι δηλαδή παραπάνω από ασφαλές ότι είμαστε σε θέση με αυτό που προτείνουμε το ποσό να καλύψουμε όλον αυτόν τον κόσμο με ένα επίδομα, μια επιδότηση ανεργίας για αυτό το χρονικό διάστημα που δεν θα εργαστεί τελικά. Άρα μιλάμε για μια οριζόντια κάλυψη. Την ίδια στιγμή, όπως είπα, στο επίπεδο των επιχειρήσεων, η πρότασή μας που έχει ιδίως το σκέλος της άμεσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων με τα 3 δισεκατομμύρια που προβλέπει η πρότασή μας, δίνει κατά προτεραιότητα έμφαση στις επιχειρήσεις του τουρισμού που είναι και οι πλέον πληττόμενες. Αλλά έχουμε στην πραγματικότητα μια διπλή ενίσχυση για αυτές και κάλυψη του μισθολογικού κόστους και υποστήριξη κυρίως για κεφάλαια κίνησης μόλις θα μπορέσουν να ανοίξουν. Ελπίζω να μπορέσουν να ανοίξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πάντως, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο σε σχέση με το αν τελικά όλη αυτή η κατάσταση που κάνει η κυβέρνηση, όλες αυτές οι επιλογές που κάνει η κυβέρνηση στα εργασιακά θα είναι παροδικές ή θα είναι εδώ για να μείνουν. Δυστυχώς, εγώ είμαι πολύ ανήσυχη. Είμαι πολύ ανήσυχη και γιατί έχει δώσει δείγματα γραφής από την πρώτη μέρα που ανέλαβε αναφορικά με τα εργασιακά, με καταργήσεις προστατευτικών ρυθμίσεων που είχε θεσπίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, με πάρα πολύ μεγάλες οπισθοδρομήσεις και σε ό,τι αφορά τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τους εργολαβικά εργαζόμενους κτλ. Αλλά και γιατί η πρώτη κίνηση που έκανε με το που αντιλαμβάνεται ότι θα υπάρχει κρίση
είναι να καταργήσει αυτό που τόση ώρα λέει και ξαναλέει ο κ. Τσουκαλάς, να καταργήσει την υποχρέωση αναγγελίας των υπεροριών και των ωραρίων. Άρα ουσιαστικά να δημιουργήσει ένα πεδίο ακραίας αυθαιρεσίας σε ό,τι αφορά τα ωράρια στην αγορά εργασίας, που είναι και το θέμα που μαστίζει κυρίως αυτή τη στιγμή την αγορά. Εννοώ και πριν την κρίση ήταν το κύριο θέμα αυτό, η λεγόμενη υποδηλωμένη εργασία. Δυστυχώς και με δεδομένο ότι στην Ευρώπη κινούνται, όπως είπα, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση ακόμη και οι κυβερνήσεις οι υπερφιλελεύθερες, η αίσθησή μου είναι ότι δυστυχώς μάλλον η κυβέρνηση στο πεδίο των εργασιακών βλέπει αυτή την περίοδο ως ευκαιρία. Βλέπει δηλαδή αυτή την κρίση ως ευκαιρία για να κάνει μια αναδιάρθρωση όλων των εργασιακών σχέσεων. Αναδιάρθρωση. Δεν λέω ανεργία, λέω όμως αναδιάρθρωση. Δηλαδή να μπορέσει να βρούμε τον χάρτη της αγοράς εργασίας όταν θα επανέλθουν την υγειονομική κρίση σε ένα εντελώς διαφορετικό, σε μια εντελώς διαφορετική κατάστρωση από εκεί που τον αφήσαμε πριν την κρίση. Και αυτό είναι εξαιρετικά σοβαρό και επικίνδυνο. Απαντήστε λοιπόν και σε μια επόμενη ερώτηση, με τοποθετήσεις αυτή. Πάμε στον κύριο Τσουκαλά. Πώς σχολιάζεται η στάση της κυβέρνησης να δώσει το περιβόητο βάουτσερ στους ελεύθερους επαγγελματίες? Εδώ υπάρχει το παράδοξο ότι ενώ η ίδια η κυβέρνηση στον πίνακα των ΚΑΔ, οι οποίοι έχουν πληγεί, έβαλε τους επαγγελματίες και μάλιστα κάποιες κατηγορίες όπως τους δικηγόρους τους έβαλε από την πρώτη μέρα στην πρώτη λίστα, θεωρώντας ότι λόγω του κλεισίματος των δικαστηρίων δεν μπορούν στην ουσία να εργαστούν, γιατί και δεν μπορούν να δουν κόσμο λόγω της υγειονομικής κρίσης και του φόβου και δεν μπορούν να δικάσουν. Αλλά και η μηχανική είναι μια κατηγορία με πολύ μεγάλα προβλήματα. Η οικοδομία έχει στην ουσία σταματήσει για το διάστημα αυτό. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Αλλά ακόμα και άλλα επαγγέλματα, όπως είναι αυτά των γιατρών, οι οποίοι οι άνθρωποι δίνουν μια μάχη, γιατί πρέπει να είναι παρόντες στην υγειονομική κρίση και δεν μπορούν να είναι όπως κάποιοι από εμάς, άλλες κατηγορίες, που μπορούμε να πούμε ότι είμαστε σπίτι μας σε ένα άλλο καθεστώς ασφάλειας. Έχει το πρόβλημα, λοιπόν, θεωρεί κατηγορίες πληττόμενες, αλλά θεωρεί ότι το Μάιο πρέπει να πληρωθούν, όχι τώρα. Ή πρέπει να υπάρξει ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, όπου στην ουσία τα μισά λεφτά δεν θα πάνε στους επαγγελματίες, αλλά θα πάνε στις γνωστές εταιρείες οι οποίες κάνουν την κατάρτιση. Άρα σε κάποιες εταιρείες, οι οποίες χωρίς κάποια κριτήρια ιδιαίτερα, θα βγάλουν και χρήματα από την ιστορία αυτή. Υπάρχει λοιπόν το παράδοξο ότι έχει μια άποψη για το επιστημονικό προσωπικό της χώρας, είτε ότι είναι πάρα πολύ πλούσιοι, είτε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν βιοπορίζονται καθημερινά ή δεν βγάζουν το μήνα με το εισόδημά τους. Προφανώς και υπάρχουν δικηγόροι και γιατροί και μηχανικοί που μπορούν να αντέξουν και 2 και 3 μήνες και παραπάνω. Αλλά αυτοί δεν είναι πάνω από το 15% των συνολικών κλάδων. Η πλειοψηφία αυτών των κλάδων είναι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στη μικροαστική ή στη μεσαία τάξη, αλλά βγάζουν κάθε μήνα τα έσοδα που απαιτούνται για τον μήνα αυτόν. Έχουν δάνεια, έχουν φορολογικές υποχρεώσεις, οι οποίες είναι ενισχυμένες, έχουν αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές με τον πρόσφατο νόμο ο οποίος ψηφίστηκε σε σχέση με εκείνες που είχαν το προηγούμενο διάστημα. Και αυτούς τους ανθρώπους έρχεται και τους λέει: θα το δώσω τον Μάιο, και μάλιστα μετά από πάρα πολλές, στην ουσία μετά από κριτική που ασκήθηκε. Επίσης, χορηγεί την έκπτωση στις ασφαλιστικές εισφορές 25%, αλλά τη χορηγεί με αποτέλεσμα να είναι πιο μειωμένη η σύνταξη. Δηλαδή, στην ουσία το κράτος δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να επιβαρυνθεί με ένα τμήμα των ασφαλιστικών εισφορών να τις επιδοτήσει. Λέει ότι μπορείς να καταβάλεις μειωμένη ασφαλιστική εισφορά 25%, αλλά για τους μήνες που θα ισχύσει αυτό, ο κουμπαράς των ασφαλιστικών εισφορών θα είναι πιο φτωχός, άρα και η σύνταξη που θα σχηματιστεί θα είναι μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, τις 2 επόμενες νομίζω ότι τις έχουμε καλύψει. Είναι για το εάν θεωρείτε ότι τα έκτακτα μέτρα εργασιακά έχουν έρθει για να μείνουν και για το ποσοστό του μισθού που μπορεί να καλυφθεί στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε πάμε στις 2 τελευταίες που έχουν να κάνουν, είναι στο ίδιο θέμα, για την αναστολή σύμβασης εργασίας και τις επιχειρήσεις που δικαιούνται ή δεν δικαιούνται να το κάνουν. Για τον κύριο Τσουκαλά, λοιπόν, για να πάρει κάποιος τα 800 ευρώ, πρέπει να γίνει αναστολή σύμβασης εργασίας. Είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης μετά το πέρας των μέτρων να προσλάβει ξανά τον εργαζόμενο ή του δίνεται και το δικαίωμα να απολύσει? Επιπλέον, τα 800 ευρώ είναι μέχρι τέλος Απριλίου. Εάν τα μέτρα ισχύσουν και για το Μάιο, προβλέπετε και άλλο επίδομα για τους εργαζόμενους? Στην αρχική διάταξη που είχε η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, υπήρχε μόνο η υποχρέωση του εργοδότη να διατηρήσει τον ίδιο αριθμό εργαζομένων. Όχι αναγκαστικά τους ίδιους εργαζομένους, ούτε με τους ίδιους συμβατικούς όρους.
μετά από πολύ έντονη κριτική που ασκήθηκε με την υπουργική απόφαση, τη διευκρινιστική, άλλαξε ρότα το Υπουργείο ευτυχώς και έβαλε τη ρήτρα ότι πρέπει κατά την επιστροφή για ισόχρονο διάστημα με εκείνο της αναστολής σύμβασης να παραμείνουν οι ίδιοι εργαζόμενοι, τα ίδια πρόσωπα δηλαδή, και με τους συμβατικούς όρους που ίσχυαν έως τις 20 Μαρτίου. Άρα με τον τρόπο αυτό απαντάω στο τι θα ισχύσει. Τώρα, το δεύτερο σκέλος ερώτηση αφορούσε, το ένα ήταν η αναστολή, το δεύτερο ήταν... Εάν βλέπετε, εάν τα μέτρα ισχύσουν και πέρας του και μετά. Απριλίου... Εντάξει, ναι. Η κυβέρνηση έχει πει ότι τα βλέπει και ότι και το Μάιο ενδεχομένως να δοθούν. Η εκτίμησή μου είναι ότι επειδή η υγειονομική κρίση δεν θα τερματιστεί τόσο άμεσα, θα δοθούν και το Μάιο. Βέβαια, όπως είπαμε πριν, και εγώ και η κυρία Αξιόγλου, ότι το βασικό δεν είναι μόνο τι συμβαίνει σήμερα, αλλά τι συμβαίνει και μετά. Δηλαδή, το να μπορεί μια επιχείρηση για 1,5 μήνα να είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει τους εργαζομένους τους ίδιους, απλά μεταθέτει την απόλυση 1,5 μήνα μετά. Ενώ αν βάλεις ένα πλαίσιο 6 τουλάχιστον μηνών με ταυτόχρονη στήριξη των επιχειρήσεων, εκεί θα κάνεις ταμείο 6 μήνες μετά στο αν η οικονομία ανετάχθη. Άρα, αν η οικονομία έχει αναταχθεί, θα μπορείς και να διασφαλίσεις το εργατικό σου δίκαιο και να διασφαλίσεις ότι προχωράει η διαδικασία στην αγορά εργασίας ομαλά, όπως ήταν ακριβώς την προηγούμενη μέρα. Να διευκρινίσω κάτι. Για την αναστολή των συμβάσεων, όπως θα είπε ο Κώστας, με μία υπογράμμιση όμως, οι επιχειρήσεις οι οποίες έκλεισαν με εντολή του κράτους δεν έχουν την υποχρέωση να διατηρήσουν ούτε καν τον ίδιο αριθμό εργαζομένων όταν θα ξανανοίξουν. Άρα τα όσα είπε ο Κώστας για το ότι την έκανε αυτή την αναδίπλωση του Υπουργείου Εργασίας και διευκρίνησε ότι μετά το άνοιγμα των επιχειρήσεων θα πρέπει να έχουν το ίδιο προσωπικό, μόνο όμως για τις επιχειρήσεις που έκλεισαν μόνες τους. Σωστά, για όσες έκλεισαν το ίδιο, δεν υπάρχει αυτή η υποχρέωση. Και ξέρετε ότι είναι πάρα πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι που είναι εκεί που έκλεισαν με εντολή κράτους. Επισητισμός, εστιατόρια κτλ. Κτλ. Που είναι ίσως και εκεί που έχουμε τα μεγαλύτερα θέματα τα εργασιακά. Για όσες δεν έκλεισαν από μόνες τους, το είπε ο Κώστας, αλλά θέλω να το υπογραμμίσω, η υποχρέωση να διατηρήσουν το προσωπικό είναι μόνο για 45 μέρες μετά. Μιλάμε για διάστημα εξαιρετικά μικρό, γιατί μετά τις 45 μέρες κάνει ό,τι θες, σαν να του λέει. Μιλάμε για διάστημα εξαιρετικά μικρό για να μπορεί κανείς να προλάβει το οτιδήποτε. Γι' αυτό έχει νόημα κανείς να βάλει πολύ καθαρή δέσμευση, πολύ καθαρή μετενέργεια, ότι θα κρατήσεις το ίδιο προσωπικό με τους ίδιους όρους τουλάχιστον για ένα εξάμηνο, για να μπορείς να είσαι βέβαιος, ενώ ταυτόχρονα ως κράτος βέβαια υποστηρίζεις και τις επιχειρήσεις, δεν τις αφήνεις στο έλεος της κρίσης, για να μπορείς να είσαι βέβαιος ότι μετά από ένα εξάμηνο θα μπορείς πραγματικά να έχεις μια εικόνα πολύ καλύτερη για το αν μπορούν τελικά τα πράγματα να λειτουργήσουν με όρους κανονικότητας εντός. Και η τελευταία ερώτηση, κοινή και για τους δύο. Έχουμε μηνύματα ότι επιχειρήσεις που δεν έχουν πληγεί ή που, εν πάση περιπτώσει, έχουν σημειώσει σημαντικά κέρδη στις προηγούμενες κρίσεις, προχωρούν μονομερώς σε μετατροπές συμβάσεων εργασίας. Πώς το σχολιάζετε αυτό? Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικευμένο κλίμα, δηλαδή και όσα εμείς μπορεί να λέμε αυτήν τη μία ώρα που συζητάμε, και πάλι παρότι έχουμε και τον Κώστα που έχει πολύ καλή ματιά στην καθημερινότητα, και πάλι μπορεί να μην έχουμε μπορέσει να πούμε, να αναφερθούμε σε περιπτώσεις εργαζόμενων που πλήττονται. Τα μηνύματα που λαμβάνω εγώ είναι ακραία. Δηλαδή, όχι, αυτό δεν είναι πια ευελιξία, είναι ακραίας απορρίθμισης. Με διάφορους μηχανισμούς προσπαθούν να τους βγάλουν σε αναστολή, να τους κρατήσουν όμως και να δουλεύουν με έναν τρόπο να μπορέσουν να πάρουν και το 800, αλλά και να μην, και άπειρες περιπτώσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή και να συζητάμε δεν μπορούμε να τις καλύψουμε όλες. Το πρόβλημα είναι ότι κατά τη γνώμη μου έκανε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα η κυβέρνηση. Σφάλμα μπορεί να είναι και σκοπιμότητα. Εξήγησε ότι ενδεχομένως έτσι βλέπει την αγορά εργασίας. Έκανε πολύ μεγάλο σφάλμα η κυβέρνηση με αυτές τις επιλογές που έκανε της εκπεριτροπής και των αναστολών. Αντί να έρθει να κάνει ένα πακέτο αναπλήρωσης του μισθού των εργαζομένων για ένα χρονικό διάστημα και να βάλει κάποιες ρήτρες διατήρησης των συμβάσεων εργασίας, κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση και έδωσε και ένα σήμα στην αγορά για τέτοιου τύπου χρήση ακραίας ευελιξίας παύλα αυθαιρεσίας όμως. Αυτό που έκανε από την πρώτη μέρα να μην δηλώνονται οι υπερορίες και τα ωράρια δημιούργησε κατά τη γνώμη μου μια πολύ συγκεκριμένη στρατηγική οπτική για την αγορά. Δηλαδή ότι αυτή την περίοδο κάντε ό,τι
ό,τι πραγματικά νομίζετε. Και από τη στιγμή που δεν τις ενισχύει και τις επιχειρήσεις, γιατί εδώ δεν είναι ότι δείχνουμε με το δάχτυλο τον επιχειρηματία, όταν δεν υποστηρίζεται ο επιχειρηματίας αυτή την περίοδο που δεν δουλεύει, δεν ανοίγει το μαγαζί του, τι θα κάνει, αρχίζει και κάνει τέτοιου τύπου μηχανισμούς. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν ενισχύει και τις επιχειρήσεις ουσιαστικά και με ρευστότητα και με μία επιδότηση, δημιουργεί έναν καινούριο εντελώς χάρτη που έχει δύο πλευρές, την ανεργία και την δραματική μείωση εισοδήματος. Αν τώρα αυτό το πλαίσιο όλο το εκμεταλλεύονται και οι κερδοφόρες επιχειρήσεις, ενδεχομένως να το κάνουν. Ενδεχομένως να βρίσκουν τρύπες στο σύστημα και να το κάνουν. Για παράδειγμα, ενώ η εκπεριτροπή σε εργασία μετά από την πολύ μεγάλη αντίδραση που υπήρξε όχι μόνο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όλης της κοινωνίας, ακόμη και των συνδικαλιστών της Νέας Δημοκρατίας, μετά από την πολύ μεγάλη αντίδραση που υπήρξε, ήρθε να κάνει κάποιους περιορισμούς το Υπουργείο και να πει ότι τελικά η εκπεριτροπή δεν θα αφορά όλες τις επιχειρήσεις, αλλά θα αφορά τις πληττόμενες, τα αυτονόητα δηλαδή. Τελικά δεν έφτιαξε το μηχανισμό εκείνο που μια κερδοφόρα επιχείρηση να μην μπορεί να βάλει εκπεριτροπής. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στις δηλώσεις των επιχειρήσεων μπορεί και μια κερδοφόρα επιχείρηση να βάλει σε εκπεριτροπής εργασία τους εργαζόμενούς της. Άρα εδώ κατά την άποψή μου υπάρχει μια σκοπιμότητα σε όλο αυτό το πλαίσιο. Μια σκοπιμότητα εκβάθρων αναδιάρθρωσης των εργασιακών σχέσεων. Να έχουμε δηλαδή έναν εντελώς καινούριο χάρτη όταν θα βγούμε από την υγειονομική κρίση. Και αυτό πρέπει άμεσα επιγόντως να αντιστραφεί. Mm-hmm. Κύριε Τσουκαλά, ένα τελευταίο σχόλιο. Με το νόμο 3846 του 2010, πρώτη φορά δόθηκε μονομερώς το δικαίωμα να μετατρέπει ο εργοδότης μία σύμβαση σε περιτροπή σε εργασία. Απλά ο νομοθέτης τότε έβαλε ότι πρέπει να υπάρξει διαβούλευση. Ως τυπική διαδικασία όμως, δεν σημαίνει ότι ο εργαζόμενος μπορεί να σταματήσει το εκπεριτροπής και απλά έβαλε ως υποχρέωση το εκπεριτροπής να γίνει στο σύνολο της επιχείρησης. Όχι δηλαδή στο 50% που λέει η νέα διάταξη, αλλά στο σύνολο βέβαια μπορεί να διατηρήσει ο εργοδότης ανά ειδικότητα μια διαφοροποίηση. Δηλαδή, αν κάποιος έχει δύο υπαλλήλους στον καθαρισμό, αυτή μπορεί να είναι ο καθένας από τρεις μέρες. Αν έχει δύο λογιστές, μπορεί να είναι ο καθένας από δύο μέρες. Αυτή η διάταξη λοιπόν δεν καταργήθηκε. Δηλαδή, δεν ήρθε να βάλει το νέο εκπεριτροπής που αφορά μισές μέρες το μήνα και να καταργήσει την προηγούμενη διάταξη. Οπότε, οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι πληττόμενες μπορούν να κάνουν χρήση της νέας εκπεριτροπής εργασίας που μπορούν να βάλουν μέσα έως το 50% του προσωπικού χωρίς διαβούλευση και να μετατρέψουν ακόμα και μία σχέση μερικής απασχόλησης σε εκπεριτροπής. Οι υπόλοιπες όμως επιχειρήσεις έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στο παλιό εκπεριτροπής που δεν καταργήθηκε και το οποίο τι λέει, με διαβούλευση, ως τυπική διαδικασία όμως, δεν έχει δικαίωμα να διαφωνήσει ο εργαζόμενος ή και να διαφωνήσει η διαφωνία του, δεν δεσμεύει τον εργοδότη να μην προχωρήσει, απλά πρέπει να το κάνει στο σύνολο της επιχείρησης. Άρα αυτό η κυβέρνηση δεν το λέει. Δεν λέει ότι αυτή η ένταξη παρέμεινε. Θα είχε νόημα το νέο εκπεριτροπής που έφερε, περιοριζόμενο μόνο στις πληττόμενες και μόνο στο μισό προσωπικό, να έρθει ως κατάργηση του προηγούμενου και να ισχύσει βέβαια για έκτακτες συνθήκες. Εδώ έχουμε παράλληλα δύο εργαλεία. Ένα εργαλείο το οποίο υπάρχει για τις επιχειρήσεις οι οποίες είναι πληττόμενες και ένα εργαλείο που παραμένει για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις. Γι' αυτό και βλέπουμε πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες προχωρούν σε εκπεριτροπές ακόμα και αν δεν είναι στις πληττόμενες. Όπως επίσης, 11 μέρες περάσανε από την ημέρα που βγήκε η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου, η οποία έλεγε ότι όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να προχωρήσουν στο νέο εκπεριτροπή σύστημα, μέχρι να βγει η υπουργική απόφαση, η οποία είπε ότι αφορά μόνο τις πληττόμενες. Για αυτές λοιπόν τις 11 μέρες, χώρισε από κάποιες επιχειρήσεις το νέο εκπεριτροπή, αυτό με το 50%, το οποίο το λέμε για λόγους για να το διαχωρίζουμε με το άλλο, το λέμε λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας. Έτσι είναι η νομική ορολογία. Άρα υπάρχουν όπλα τα οποία έχουν απομείνει από τους μνημονιακούς χρόνους, τα οποία όμως ήταν σε μία ύπνωση ή δεν χρησιμοποιούνταν, τα οποία αυτή τη στιγμή έρχεται ο εργοδότης, τα επαναφέρει και τα χρησιμοποιεί και εκείνος, γιατί μπορεί πράγματι να έχει μια δυσκολία μισθολογική και δεν έχει την αντίστοιχη στήριξη από το κράτος που θα ήθελε, ή πάρα πολλοί εργοδότες και γιατί βρίσκουν ευκαιρία να μειώσουν τις αποδοχές. Άρα το θέμα είναι ότι δεν είναι μόνο τι νέα μέτρα έφερε, αλλά και τι παραλήψεις είχε το Υπουργείο σε σχέση με το να περιορίσει μέτρα τα οποία ίσχυαν, αλλά ήταν εν υπνώση. Όπως επίσης, πάρα πολλές επιχειρήσεις έρχονται και βάλανε ανθρώπους από αρχές Μαρτίου να πάρουν την κανονική τους άδεια.
και τους υποχρέωσαν να πάνε να υπογράψουν ότι λαμβάνουν κανονική άδεια. Ή πολλές επιχειρήσεις θα έρθουν αύριο και θα πούν ότι συμψηφίζουμε μέρες που ήσουν στην αναστολή με μέρες που είχε την κανονική άδεια. Θα πρέπει με ρύθμιση να τεθεί ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει. Άρα είναι ένα ζήτημα ποια μέτρα λαμβάνει κάθε φορά η πολιτεία και ποιες παραλήψεις έχει η πολιτεία. Είναι λοιπόν διπλό το ζήτημα. Το βασικό είναι ότι τα μέτρα αυτά όπως είναι θα πρέπει αφενός να διορθωθούν αφετέρου την επόμενη μέρα άμεσα κάποια να καταργηθούν και κάποια να περιοριστούν και θα πρέπει τα ωφέλη που η επιχείρηση θα έχει για την επόμενη ημέρα, αυτά που πριν ανέφερε και η Εφη και εγώ, να είναι ωφέλη τα οποία θα πηγαίνουν ζευγάρι με την απαγόρευση απολύσεων ή με την υποχρέωση του εργοδότη να διατηρεί θέσεις εργασίας. Δηλαδή θα πρέπει ο εργοδότης να καταλάβει ότι η πολιτεία είναι με το μέρος του, αλλά και εκείνος οφείλει σαν επιχείρηση να βοηθήσει την κοινωνία, να βοηθήσει τον κόσμο της εργασίας. Να μην πάμε σε ένα μοντέλο όπου κάποιες επιχειρήσεις υποτυπωδώς θα υποστηρίζονται, αλλά ταυτόχρονα για να αντέξουν στην οικονομική επιβάρυνση θα πάνε να εκμεταλλευτούν και να καταστατηγήσουν πλήρως τις εργασιακές σχέσεις. Λοιπόν, και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε το 8ο I Ask and Watch με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς καταλαβαίνετε και εσείς ότι όσο περνάει και το σοκ, έτσι, το πρώτο του της επιδημίας, ο κόσμος αρχίζει να καταλαβαίνει ότι υπάρχει μια επόμενη μέρα που για την καθημερινότητα και την εργασία θα είναι ιδιαίτερως δύσκολη και πραγματικά το ζήτημα είναι ποια στρατηγική θα ακολουθηθεί. Ήταν η βουλευτής επικρατείας, πρώην Υπουργός Εργασίας και Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Αχτσιόγλου, και ο εργατολόγος Κώστας Τσουκαλάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι μπορείτε να βρείτε τις θέσεις και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμα που παρουσιάστηκε τη Δευτέρα από τον Αλέξη Τσίπρα και τους αρμόδιους τομεάρχες του κόμματος. Μένουμε όρθιοι και στο iSERIZA φυσικά, στο site της Αυγής του Κόκκινου και στο διαδίκτυο γενικότερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο σε όλους. Εγώ ευχαριστώ.